Τσίτρα. Καλά. Πάντως να ξέρεις, ο Κόλφο TV News που παίξε με το θέμα εχθές είχε, δεν φαντάζεσαι πόσα σχόλια. Λοιπόν, να πω κάτι. C-track τι είναι? Είναι αυτές οι καρέκλες που για τα αμαία τα οποία έχουν πρόβλημα εκεί. Ηλεκτρικές, έτσι, ηλεκτρικές, γιατί υπάρχουν και τα απλά καρότσια για τη θάλασσα, αυτό είναι ηλεκτρικό. Είναι και μπαίνουμε στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι τελευταία είδαμε μια σύμβαση να είναι από τις 20 Οκτώβρη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αναρωτηθήκαμε τι έχει γίνει. Φαίνεται το πράγμα είναι πιο, πολύ πιο σοβαρό από ό,τι είπαμε την προηγούμενη φορά. Διότι αυτά είναι εγκατεστημένα. Είναι εγκατεστημένα. Και φαίνεται ότι δεν φτάσαν τα λεφτά του εργολάβου και θέλουν να του δώσουν κι άλλα. Εγκατεστημένα είναι. Ρέα. Ναι. Τα βλέπουμε στη φωτογραφία. Κοίταξε. Έτσι, τα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Διαλυμένα, παρατημένα εκεί. Ντροπή σας, κύριε Κούπουρα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας που λέτε ότι δεν με πειράζει να το βγάλετε. 32.000 ευρώ χρήματα από τον Έλληνα πολίτη. Τι είστε εσείς, καλύτερος από μένα? Τι είστε εσείς, καλύτερος από μένα? Εννοείται, Διονύση, όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Όλοι. Το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, πληρώνετε 32.000 ευρώ για 40 μέρες. Οκτώβριο και είναι εγκαταλειμμένα εκεί πέρα τα C-track, αυτά τα υπολυθρώνες. Τι είναι αυτά που κάνετε? Κύριε Ιδρέου, έτσι θα πάτε για εκλογές? Αν δεν θα πάτε έτσι. Δεν θα πάτε έτσι για εκλογές. Για να ακούσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο, έτσι. Τον κύριο Γκάτσε. Τον κύριο Γκάτσε. Αν ακούσουμε τι μας είπε. Η ποιότητα είναι του αντιδημάρχου του κύριου Σκούπουρα. Εγώ με τον κύριο Σκούπουρα είχα μιλήσει πριν από 20-25 μέρες και τον παρακάλεσα να τα βγάλουν από εκεί, διότι θα καταστραφούν τώρα με τις κακοκαιρίες κλπ. Μου είπε ότι ετοιμάζουν κάποια σύμβαση, άργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου να την κάνουν κάποια σύμβαση, προφανώς για να τα βγάλουν, όχι για να βάλουν. Για να βάλουν δηλαδή μετά τις 24, ας μας πούνε πού βάλανε μετά τις 24. Αυτά είναι τοποθετημένα, όπως εσείς κάνατε το ρεπορτάζ, αυτά είναι τοποθετημένα από τον Μάιο-Ιούνιο. Εγώ παρακάλεσα να τα βγάλουν για να μην καταστραφούν, όχι για να βάλουν. Πού βάλανε, ας μας πούνε πού βάλανε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς. Οι κοινότητές μας επασχίζουν για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για λίγα ευρώ, για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Εάν είναι να πληρώνουμε. Και μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα. Έχω στη στενή μου οικογένεια ανθρώπους με αμαία και το έχω πει και στον κύριο Αντιδήμαρχο. Έχω μεγάλη ευαισθησία, αλλά ευαισθησία μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δηλαδή να μην δίδουμε τσάμπα χρήματα, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Δεν τοποθετήθηκαν τώρα. Έχουν κάπου να μας δείξουν που τοποθέτησαν μετά τις 24 του μήνα. Αυτό δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Άκουσα με τον κύριο Γκάτσι. Τον έχει ενημερώσει τον κύριο Σκούπουρα, αλλά Σκούπουρα του λέει τα λεφτά να τρέχουν στον εργολάβο και εντάξει τα υπόλοιπα τώρα θα τα μαζέψουμε. Για κοίταξε τον Άγιο Γιώργο, στον Άγιο Γιώργη. Τον Πάγον. Αυτά είναι τα απλά, αν θυμάσαι είναι τα πρώτα, τα οποία είναι με τις φουσκωτές. Εγκαταλειμμένα εκεί πέρα. Ναι. Αυτά δεν είναι τσάμπα. Τα έχουν αγοράσει με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, με χρήματα του ελληνικού λαού. Εγκαταλειμμένα εκεί. Διονύση, το λέω αυτό. Ήταν πάλι αντιδήμαρχος ο κύριος Κούπουρας επί Νικολούζου. Επί Νικολούζου. Εγκαταλειμμένα. Αντιδήμαρχος πάλι ο κύριος Κούπουρας όμως ήταν. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Θες να πω κι άλλα? Όχι. Μια εικόνα έχει διδέξει. Τι άλλο να πεις? Θα επανέλθουμε κύριε Σκούπουρα, εάν συνεχίσετε και επιμείνετε στις 32.000 που θέλετε να δώσετε για τον Νοέμβρη στον εργολάβο. Θα επιμείνουμε. Και κυρία Ιδρέου. Γιατί είναι ντροπή αυτά που κάνετε. Ντροπή, ειλικρινά. Ντρέπομαι. Όταν μου τα καταγγέλνουν, ντρέπομαι. Εσύ λοιπόν, ντρέπεσαι, τέλος πάντων, Διονύση, ναι. Πάμε και σε μια έτσι άλλη ντροπή, που είναι η διακομιδή ενός ασθενούς. Ακουπαξούς. Τον βλέπουμε εδώ. Το πλοίο της γραμμής. Πού τον έχουνε?